Το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε δίπλα μας αρρωγούς όλους σας, γιατί έχουμε δρόμο μακρύ να κάνουμε, έχουμε στόχους και όνειρα να ανανεώσουμε ριζικά κάποια πράγματα στον χώρο του πολιτισμού που μπορεί και κάνει ο όμιλος μας. Έτσι, να μην τα πολυλογούμε, σας θέλουμε κοντά όλους μας, καλά να περάσετε και τα ξαναλέμε. Κύριος, σωστό. Η σημερινή μας εκδηλωσούλα είναι μια πρόταση του κυρίου Διακογιάννη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Θεοδόση. Είναι εξαιρετικά τιμητική. Να ξέρετε ότι την πρώτη βρήκε κάθε μήνα να έχουμε μια αντίστοιχη με τη σημερινή βραδιά. Έτσι. Και έχουμε και άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το αφιέρωμα του Φιλιτά στον Νίκο Καβαδία, εγώ δεν θα το αρχίσω με λόγια και με περιγραφές και με βιογραφικά. Δεν θα σας πω δηλαδή ότι γεννήθηκε στο χαρπί της Μαντζουρίας και ότι στα παιδικά του χρόνια επαναπατρίστηκε και ήρθε στην Κεφαλονιά. Θα σας πω με την πένα κάποιου άλλου κάποια στιγμιότυπα από τη ζωή του. Την ώρα που θα ακούτε και τους φίλους εδώ να μας παίζουν μουσική και τους άλλους φίλους που θα απαγγέλουν ποιήματα. Ο Γιώργος Γερίμογλου, απόμακος πλοίαρχος του εμπορικού μας ναυτικού, διηγείται. Το Μάρτιο του 1964 απολύομαι από το πολεμικό ναυτικό, βασιλικό ναυτικό τότε, ύστερα από μια θητεία 34 μηνών ως έφεδρος σημεοφόρος, ύπαρτος ανακαλυφτικά και κυβερνήτης στα περιπολικά. Μετά, ως αρθυποπλοίαρχος, μπαρκάρος στο επιβατικό Απολλωνία, που ταξίδευε μέσω Πάτρας και Κέρκυρας, προς τα λιμάνια Βενετίας, Αγκώνας, Μασαλίας, επιστρέφοντας έπειτα έπιανε Πειραιά και συνέχισε για Ρόδο, Ηράκλειο, Μύκονο. Σε αυτό το πλοίο πρωτοείδα τον Κόλια, όπως ήξεραν όλοι και φώναζαν τον Καβαδία. Γρήγορα γίναμε φίλοι. Παλιός ναυτικός, ο Καβαδίας από τις δεκαετίες του 30 στα φορτηγά της Ελμές, στο Κυρίνια και στο Ποσειδονία, που έφταναν μέχρι την Αυστραλία και προς το τέλος της δεκαετίας του 50 ταξίδευε με τα μεσογειακά πια καράβια της ίδιας εταιρείας στο Απολλωνία. Πλοίαρχος ήταν ο καπτάν Σπύρος Βανδόρος, που για χρόνια με τον Καβαδία είχαν ταξιδέψει με το Μασαλία στη γραμμή Μασαλία, Γένοβα, Νάπολη, Πειραιάς, Λεμεσός, Βηρητός, Αλεξάνδρεια. Τον Κόλια, όσο περισσότερο τον γνώριζα, όλο και περισσότερο κολλάγαμε. Οι κουβέντες μας δεν ήταν για την ποιήση, ήταν για τα ταξίδια του, για τα λιμάνια, για τους φίλους του, για τις γυναίκες. Μια μέρα μπαίνοντας στην καμπίνα του ασύρματου πάνω στον πάγκο του, είδα δύο βιβλία τα οποία μου τα έδωσε. «Διάβασέ τα», μου είπε, «και πες μου τη γνώμη σου». Τα πήρα χωρίς να τα κοιτάξω. Και μόνο όταν μπήκα στην κουκέτα μου τα πρόσεξα. Μαραμπού το ένα, Βάρδια το άλλο και συγγραφέας ο Νίκος Καβαδίας. Γέννοντας από την καμπίνα μου να πάω για φαγητό, το ρώτησα, «Βρε, εσύ τα γράψεις αυτά, Κόλια?» «Ναι», μου λέει, «πολλά χρόνια πίσω». Ο Κόλια συνήθως δεν έτρωγε στην τραπεζαρία του πλοίου. Προτιμούσε να τρώει με το προσωπικό τους κατραμόκολους και τους μουντζούριδες. Στην τραπεζαρία του προσωπικού πείραζε τους πάντες και οι πάντες τον πείραζαν. Οι κατραμόκολοι τι ήταν? Ή του καταστρώματος. Έτσι τους έλεγε ο Κόλιας, γιατί στα παλιά πλοία τα καταστρώματα ήταν ξύλινα και για να μην τα διαπερνούν τα νερά τα καλαφάτιζαν με τζίβα και πίσα. Οι δε της μηχανής ήταν οι μουτζούριδες, όταν στα πλοία η κίνηση γινόταν με κάρβουνο. Ο Κόλιας για όλους εμάς ήταν φευγάτος, όπως όλοι οι ασυρματιστές. Από το διάκοπο κοιτίβισμα του ασύρματου, αυτός ο θόρυβος στα αυτιά του τον τρέλαινε. Επιστρέφοντας από το φαγητό στην καμπίνα μου, άρχισα να διαβάζω τα βιβλία του.
Πρέπει όμως να σας πω ότι η ποίηση από τα γυμνασιακά μου χρόνια δεν ήταν στα ενδιαφέροντά μου. Η γλώσσα της ποίησης του Καβαδία μου ήταν γνωστή και σε πολλά σημεία της με συγκινούσε με την απλότητά της και γιατί όχι και με την γραφικότητά της. Μεγαλωμένος όμως με τους εθνικούς μας ποιητές που υποχρεωτικά διαβάζαμε στο γυμνάσιο, η ποίηση δικιά του μου φαινόταν τελείως διαφορετική. Πέρασαν λοιπόν κάμποσες μέρες από τότε που μου έδωσε τα βιβλία του και όταν με ρώτησε κάποια στιγμή πώς μου φάνηκαν, του απάντησα και το έχω κρίμα στο λαιμό μου από τότε, καλά ήταν, αλλά τι να σου πω, μου φάνηκαν κάπως πρωτόλια. Δεν μου είπε τίποτα. Θυμάμαι μόνο πως σχηματίστηκε στο πρόσωπό του κάποιο πικρό χαμόγελο. Αμέσως κατάλαβα την κάφα μου, αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να την επανορθώσω. Φοβόμουν μην κάνω καμιά χειρότερη. Αυτά μου λέει ένας παλιός ναυτικός που έζησε μαζί του. Τώρα θα ακούσουμε ένα ποίημα από την κυρία Έφη Αναγνωστίδου. Λοιπόν, η μαϊμού του Ινδικού λιμανιού. Κάποτε, σε ένα μακρινό λιμάνι του Ινδικού, δίνοντας μια πολύχρωμη μεταξωτή γραβάτα σε έναν αράπι, μια μικρή αγόρασα μαϊμού με μάτια γκρίζα, σκοτεινά και πονηρία γεμάτα. Ένα τσιμπούκι δάγκωνε στο στόμα της χοντρό και το έβγαζε όταν ήθελε μονάχα να φυσήξει ένα καπνό πολύ βαρύ που, ως μου είπε ο πουλητής, ήταν ο πίου που από μικρή τον την είχε συνηθίσει. Τις πρώτες μέρες, μοναχής της πλώρης μια γωνιά, ξερνούσε και με κοίταζε βουβή και λυπημένη, μα σαν πέρασε καιρός, ερχόταν μοναχή και ώρες πολλές στον ώμο μου ξεχνιόταν καθισμένη. Όταν στη γέφυρα έκανα τη βάρδια της νυχτός, κοινή στα βασανιστικά τα μάτια μου ετρυπούσε, στον ώμο μου κρυώνοντα στεκόταν σκυθροπή και σοβαρά μαζί με τον μπούσουλα κοιτούσε. Στα πόρτα της αγόραζα μπανάνες και γλυκά και έξω με μια λύσο μικρή την έβγαζα δεμένη και αφού σ' όλα καθόμαστε και πίναμε τα μπαρ, στο φορτηγό γυρίζαμε και οι δυο μας μεθυσμένοι. Δεν θύμωνε και μου δείχνε πολύ πως μ' αγαπά. Ούτε κακά την άκουσα ποτέ να μου γλυλήσει. Φαινόταν πως συνήθισε τις κακουχίες και με. Κι εγώ σαν έναν άνθρωπο την είχα συνηθίσει. Κάποια φορά που επήγαινα μαζί της σκεφτικός, εξέφυγε από τα χέρια μου, χαρούμενη, και πάει. Είχε προτερήμα πολύ μεγάλο, να σιωπάει. Μα κάτι είχε από την ύπουλη καρδιά της γυναικός. Αυτό ήταν η μαϊμού του Ινδικού λιμανιού. Ευχαριστούμε την Έφη. Πάμε. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι. Όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, από έναν γέρο νεύρο τα αγόρασα στα χέρι. Είπα όμως τώρα να ήταν το γέρο παλαιό πόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Κόγια. Ορτοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέμε μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις,
άνθρωπος το έχει ζώσει. Κι όσοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το κάνουν, κάθενας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε μ' αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κον Αντώνιο μια βραδιά το δύστιχο αδερφό του με το μαχαίρι ετούτο εδώ κρυφά τον δολοφονούσε. Κανέναν δεν μισώ, στον κόσμο να σκοτώσω.